Πέπλο μυστηρίου τυλίγει την υπόθεση της εμψυχρό δολοφονίας του 52χρονου ιερέα Αθανασίου Αυγερόπουλου από τη Φωκίδα το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, στο ύψος περίπου της εισόδου του χωριού Κρουνή. Ο 52χρονος ιερέας δέχθηκε σφαίρες από πυροβόλο όπλο και σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησε στο σημείο η ιατροδικαστής του νοσοκομείου του Ρίου Πατρών, Αγγελική Τσιόλα, ο άτυχος ιερωμένος έφερε τραύματα στο θώρακα, την κεφαλή και τον τράχυλο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την κυρία Τσιόλα να αναφέρει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Έχουμε μια περίπτωση εγκληματικής ενέργειας. Το θύμα φέρει κακώσεις πολλαπλές κεφαλής, τραχύλου και θώρακος από πυροβόλο όπλο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας σε ένα πλάτωμα επί της Εθνικής Οδού Πύργου Κυπαρισίας, λίγα μέτρα από τη διασταύρωση των Κρεσταίνων. Η σύζυγος του ιερέα μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Κρεσταίνων και σύμφωνα με πληροφορίες ανέτρεψε το ενδεχόμενο περιληστείας λόγω ανάληψης μεγάλου χρηματικού ποσού από τη Ζαχάρο. Το ζευγάρι φαίνεται να έφυγε από συγγενικό του σπίτι στο Φλόκα της Αρχαίας Ολυμπίας, από όπου και κατάγεται η πρεσβυτέρα, και κατευθυνόταν προς τη Ζαχάρο για να πιούν καφέ και να κάνουν ανάληψη από την τράπεζα. Στη διαδρομή μετά τη διασταύρωση των Κρεσταίνων, σταμάτησαν σε πλάτωμα αριστερά του δρόμου για τη φυσική τους ανάγκη. Η σύζυγος του ιερέα βρισκόταν σε απόσταση από το αυτοκίνητο και μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς, έσπευσε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει. Αντίκρισε τον άνδρα της σε μόφυρτο δίπλα από το αυτοκίνητο, έξω από τη θέση του συνοδηγού, και δύο άγνωστοι τράπηκαν σε φυγή με μηχανή μεγάλου κυβισμού όταν την αντιλήφθηκαν. Σοκ και δέος προκάλεσε και στην ορεινή Φωκίδα η είδηση της εμψυχρό δολοφονίας του ιερέα του χωριού Πυρά, πατέρα Αθανασίου Αυγερόπουλου. Η είδηση της τραγικής δολοφονίας του συγκλώνησε τόσο την ιδιαίτερη πατρίδα του, όσο και τα γειτονικά χωριά όπως το Μαυρολιθάριο, όπου επίσης λειτουργούσε. Συγκλονισμένοι φίλοι και συνεργάτες του στη Μητρόπολη της Φωκίδας δεν μπορούν να πιστέψουν το τέλος του άτυχου ιερέα, που ήταν άριστος οικογενειάρχης ενώ διατηρούσε και οικογενειακή ταβέρνα στα Πυρά και ήταν πατέρας τριών παιδιών.